έχουν πάρθει μέτρα από την πολιτεία, ορθώς βεβαίως, για να μπορέσουμε να περιορίσουμε την διασπορά της. Τελούμε σήμερα την λίμνη των Αγίων Ενδόξων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, που μαρτύρησαν στη λίμνη της Σεβαστίας, της Καπαδοκίας, της Μικράς Ασίας, το 320 μετά Χριστόν, επί Λικινίου Αυτοκράτορος, για να μπορέσει έτσι η Εκκλησία να υπερηφανεύεται ότι έχει στα σπράχνα της 40, ίσως και περισσότερους, μέσα στη λίμνη ίσως να ήσαν και περισσότεροι. Εδώ υπάρχει κάτι το θεολογούμενο, δεν είναι απόλυτος ο αριθμός του 40. Ίσως να υπήρχαν και 2-3 ακόμα περισσότερο. Για να περηφανεύεται η Εκκλησία ότι έχει 40 στρατιώτες μεγάλους, ευκλεείς, ενδόξους, που υπερίπτονται τον πόλεμο και της Ορθοδοξίας Σχολάκης και του Πατριαρχείου και όλων των αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Πατριαρχείων, αλλά και μεγάλων εκκλησιών, αλλά και της Κομοπόλεως Τάφτης του Κομματίου, και είναι προστάτες, και είναι βοηθοί, και είναι στηρίγματα ημών όλων. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Άγιος Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, έχουν γράψει εγκομιαστικούς λόγους και το μαρτυριό τους, το δικό τους το μαρτύριο, το μαρτυρολόγιο όπως λέγεται καλύτερα, είναι από τα ωραιότερα που έχει και διαβάζει η αρχαία Εκκλησία και σύμπασα όλοι οι οικουμένοι. Μόλις τους έβγαλαν από τη λίμνη που τους είχαν ρίξει μέσα από το βράδυ που είχαν μελανιάσει, 320 μετά Χριστόν, τους σπάσανε τα πόδια, κατέαξαν αυτόν τα σκέλη, τους σπάσανε τα καλά, να το πω έτσι, να το καταλάβουμε. Γιατί δεν είχαν πεθάνει από τις καλά. Από το ψύχος το πολύ είχαν μελανιάσει και είχαν σταθεί οι άνθρωποι κάτι μεταξύ ζωής και θανάτου. Φεύγει ένας τότε, χάνει την πίστη του, ένας από τους στρατιώτες, βλέποντας τους στεφάνους που έστελνε ο Κύριος επάνω στα κεφάλια τους, ένας από τους στρατιώτες του Λικινίου, έρχεται και προστίθεται και γίνονται και πάλι σαρά. Και η μάνα ενός από όλους τους στρατιώτες, βλέποντας το παιδί της ότι δεν έχει ακόμα ξεψυχήσει, ενώ οι άλλοι τους έβαλαν επάνω στα μεταφορικά μέσα της εποχής εκείνης τα κάρα, για να τους πάνε να τους πετάξουν, παρακαλάει τον Θεό και του λέει: «Πάρ' τώρα την ψυχή, παιδί μου, μη φοβήσαι, φοβρός ο χειμώνας, λυγής ο παράδεισος, απολαμβάνουμε αυτή τη στιγμή του ψύχους, τον παράδεισο σε λίγο θα απολαύσουμε». Και η μάνα έσπρωξε το παιδί αυτό προς τον Κύριο για να μπορέσει και εκείνος να συγκαταρρυθμιθεί μεταξύ των Αγίων Ενδόξων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. Τα λείψανά τους, το 438 η Βασίλισσα η Πουλγερία τα βρίσκει στο ναό του Αγίου Φύρσου πίσω από τον Ιερό Άγχο. Και ήσαν μάλιστα σε λάθακες μεταλλικές αρμυρές τοποθετημένα. Το 438 μας διδωρούν ορισμένοι σήμερα. Τι θέλετε τις λάθακες και τις βάζετε στο Άγιο Όρος και στις εκκλησίες που περιέχουν τα λείψανά των Ιερών Μαρτύρων? Μπορούσαν το 438 οι χριστιανοί και δεν μπορούν το 2021, γιατί τα λείψανα αυτά που περιέχουν αυτές οι λάρμακες είναι ο θησαυρός του κόσμου, είναι ο παραδείσιος θησαυρός, είναι ο θησαυρός της Ορθοδοξίας, είναι ό,τι ωραιότερο έχει να προσφέρει η Εκκλησία στον κόσμο της μέχρι τα σήμερα. Και ένα ερώτημα δημιουργείται, αγαπητοί μου αδελφοί, για στάσου. Τι είναι εκείνο το οποίο διαφέρουν
με τη λιτότητα με την οποία έχει στολίσει ο παπάς του και τον χρόνο που έχει στολίσει την Εκκλησία για να μπορέσουμε να την μεταγράψουμε στον Άγιο Ανδρέα της Περιστεράς που το Υπουργείο Πολιτισμού με την κυρία Μενδώνη και την κυρία Βλαζάκη προηγουμένως μας έδωσε 600-700 χιλιάδες ευρώ και ήδη τον παραλαμβάνουμε εντός των ημερών. Ποια είναι η διαφορά των ανθρώπων τούτων και της νοοτροπίας τους, των τεσσαράρων αναρτήρων, από εμάς τη σημερινή. Τι έκαναν οι Άγιοι για σπάρουμε τα πράγματα που τρέχουν. Τους πήρανε τέ και καλά, το 4ο αιώνα πριν ακόμα μπει ο Κωνσταντίνος επάνω στη βασιλεύουσα Ομέρας. Τέ και καλά να πάνε να προσκυνήσουν τα είδωλα και την εικόνα του αυτοκράτορους και εμείς. Ποια ήταν η δουλειά τους, στρατιώτες, και είχαν μάλιστα και στρατηγό ο οποίος, η λάχη ο οποίος όλης αυτής της ήρης ηγή του. Ήσαν και στρατιώτες και ενήθησαν να προσκυνήσουν τον ψεύτικο Θεό, τους ψεύτικους Θεούς και ιδίως την κρατική εξουσία που τότε έπαιρνε τη μορφή του Θεού. Αυτό ήταν το αμαρτημά τους στο μέλλον. Και σήμερα να δούμε, υπάρχει κάτι τέτοιο, μπορεί ο καθένας να πει ότι υπάρχει κάτι το παράλληλο το οποίο πρέπει να παρατηρήσουμε. Αγαπητοί, τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα στην ιστορία του κόσμου. Τα πράγματα, μερικά πράγματα επαναλαμβάνονται. Τι επαναλαμβάνονται, θα μου πεις Δεσπότη, τι είναι αυτά που μας λες. Δείτε σήμερα. Τον τιμούν και τον δοξολογούν τα πρωινάδικα των δημοσιογράφων που υπάρχουν στην τηλεόραση και έτσι είμαστε καλά. Θέλει και η χθεσινή εξουσία, η θρησκευτική, η πολιτική, η κοινωνική η εξουσία, η ιδεολογική εξουσία, οι φιλοσοφικές τάξεις θέλουν τον άνθρωπο υποτεταγμένο στο κοσμοείδωτο το εκάστοτε της ζωής. Πώς το είπες το τελευταίο θα μου πεις. Θέλουν τον άνθρωπο υποτεταγμένο στο κοσμοείδωμα το εκάστοτε της εποχής. Ποιο είναι το κοσμοείδωμα το σημερινό, ποιο είναι εκείνο το οποίο θέλει σήμερα ο κόσμος, ποιο θέλει η νέα τάξη πραγμάτων να επιβάλλει. Να σας το πω εγώ ποιο είναι. Θέλει να επιβάλλει σε όλους μας, χριστιανούς, μουσουλμάνους, Ινδουιστές, ό,τι θέλετε πάνω στον κόσμο. Θέλει υποταγή στο μοντέλο με το οποίο διοικείται και πρόκειται να διοικηθεί σήμερα ο κόσμος. Αυτή είναι η υπόθεση σχόλια. Η νέα τάξη πραγμάτων δεν θέλει ανθρώπους οι οποίοι να ξεσηκώνονται στον τρόπο με τον οποίο διοικείται σήμερα ο κόσμος. Και βλέπετε, όποιος δεν είναι μέσα σε αυτήν την νοοτροπία και όποιος δεν διακατέχεται από τον συμφυρμό της πίστης που παρατηρείται σήμερα, τότε είναι βάρβαρος, τότε είναι μεσαίωνας, τότε είναι. Ανοίξτε μια τηλεόραση και δείτε. Τι μαθαίνουν τα παιδιά, σας παρακαλώ τώρα, σας δίνεται η ευκαιρία, μιας και τα παιδιά κάθονται στο σπίτι και διδάσκονται από το ίντερνετ, από το λάπτοπ, πείτε στο λάπτοπ την ώρα που τα παιδιά κάνουν μάθημα και πηγαίνετε στη βιολογία, στη φυσική, στα θρησκευτικά, να δείτε τι μαθαίνουν τα παιδιά. Ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο διδάσκονται τα παιδιά. Διδάσκονται την αυτοθέωση. Διδάσκονται την υπακοή στην εξουσία. Διδάσκονται σε μια ηθική που λέει ίσωμα τα πάντα κάτω, αρκεί να μπορεί να περάσει εκείνο που θέλει ο εκάστοτε ισχυρός. Έτσι είναι τα πράγματα σήμερα. Αυτό ήθελα και την εποχή των Αγίων Τεσσαράκων. Αυτό θέλουν και τώρα. Δείτε. Ανοίξτε με σύνδεια στην τηλεόρασή σας, παρακαλώ. Οι γυναίκες που θα παρακολουθείτε περισσότερο. Και δείτε, σας παρακαλώ. Και ιδιαίτερως οι νεότερες. Το χαίρομαι που σας βλέπω σήμερα εδώ. Τις νεότερες κυρίες. Και μπράβο σας. Κοιτάξτε με μέσα. Δεν υπάρχει άντρας και γυναίκα. Θα υπάρχει οπωσδήποτε μέσα ο λίγο άντρας εντός εισαγωγικών ή η ολίγη γυναίκα μέσα σε αυτά τα σύνδια
να μπορέσουμε να πετύχουμε το unisex, όπως το λέει σήμερα επιτυχημένα βεβαίως η new wave, η νέα τάξη των πραγμάτων, το unisex, δηλαδή ούτε σεξουαλικός ούτε θηλυκός, κάτι το ουδέτερο, για να μπορέσουμε να επιτύχουμε να κάνουμε τον άνθρωπο όπως θέλουμε. Εδώ ακόμα αρνούνται και το μυστήριο του γάμου. Όχι για να μην υπάρχει οικογένεια, αλλά για να μην υπάρχουν μίξεις ανδρός και γυναικός και να προέρχεται ο άνθρωπος με κλωνοποίηση. Όχι ότι είναι κακό αν χρειαστεί κάποιο ο άνθρωπος να κλωνοποιήσει το συμπόδι του ή το μάτι του, αντιλαμβανόμενο. Δεν είναι δέξω από την πραγματικότητα. Αλλά εδώ μιλάμε ούτε λίγο ούτε πολύ να πάψει η φυσιολογική σχέση και σειρά ανδρός και γυναικός και επιπλέον να ισοπεδούν τα πάντα. Μου έλεγε μια κυρία προημερών εξομολογουμένη, δεν υπάρχουν άντρες σήμερα δεσπότες. Ακούτε τι μου είπε. Δεν υπάρχουν άντρες σήμερα δεσπότες. Ελάχιστοι είναι εκείνοι που έχουν μείνει. Και εκείνοι που είναι πραγματικοί άντρες, ιδωρούνται από το κοινωνικό σύνολο. Αλλά και η γυναίκα που τη βλέπεις και είναι όμορφη. Ναι, σας θέλουμε όμορφες, σας θέλουμε ωραίες. Δεν σας θέλουμε να είστε σκιάχτρα μες στην κοινωνία. Δεν θέλουμε όμως να σας βλέπουμε και παραγινωμένες κορεκτιές. Συγχωρέψτε με για τη φράση. Παραγινωμένες ντομάτες. Θέλουμε να σας βλέπουμε άντρες και γυναίκες. Αυτή την οτροπία περνάει η τηλεόραση. Αυτή η οτροπία περνάει το σχολείο. Ίσωμα όλα από τα παιδάκια. Και αυτές τις μέρες, μάλιστα, που παρατηρείται από τηλεοράσεως αυτός ο ρημαδός των σκανδάλων που βλέπετε και ξέρετε τι εννοώ κλπ. Για ένα μόνο και λόγο παρατηρείται. Και προβάλλεται από τηλεοράσεως. Για να μας πούνε, όλα επιτρέπονται εάν το θέλει ο άλλος και είναι όριμος στην ηλικία. Δηλαδή, οι διαστροφές που έκανε ο ένας και επευλήθη στον άλλο στα 15 του χρόνια, αν τα έκανε στα 25 είναι φυσιολογικά. Αυτό λένε. Αυτό λένε. Να λοιπόν, γιατί είπα από την αρχή, τι αρνήθησαν οι άλλοι τις αλάτιες αμάρτυρες. Αρνήθησαν, ναι, στην εξουσία. Τη θρησκευτική των, στον αυτοκράτο, την πολιτική των, την ιδεολογική των, αρνήθησαν τον έσαι όλο. Γιατί η σημερινή εκκλησία και οι χριστιανοί πρέπει να είμαστε έσαι όλο. Δεν το καταλαβαίνω. Βεβαίως και θα παρακολουθήσουμε την επιστήμη. Βεβαίως και θα ακούσουμε τα πορίσματα τα επιστημονικά. Βεβαίως θα ακούσουμε και εκείνους οι οποίοι μας βοηθάνε σήμερα για να ξεπεραστεί και αυτή η λύνη και η πανδημία του κορονοϊού. Αλλά δεν θα πούμε όχι στον Θεό για να πούμε ναι στις επιλογές του εκάστοτε άρχοντος, ούτε της αρχόντισσας του κράτους που διαδοσκηνεί το Ευαγγέλιο. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Εκεί θα φτάσουμε. Αυτά έχονται στην υπόψη. Να θυμηθούμε, θα ήθελα μόνο, Πάτερ Αναστάσια, κτήτορα της εκκλησίας αυτής και πάλι σας ευχαριστούμε. Να θυμηθούμε, και με αυτό θέλω να τελειώνω. Ο Παύλος στις επιστολές του λέει εκείνο το περίφημο που κλείδατε ότι εμείς ναός Θεού εστέ ζώντος. Να το επαναλάβω. Δεν ξέρετε, δεν καταλαβαίνετε ότι είστε εκκλησία, ναός, μέσα στον οποίο ναός εν πω πνεύμα Άγιον κατοικεί, μέσα στο οποίο ελληνική κατοικεί το Άγιο Πνεύμα. Τι είναι το ανθρώπινο σώμα, ένας ναός είναι. Τι είναι η φύση, ένας ναός μέσα στον οποίο ελληνική το Πανάγιο Πνεύμα, κατοικεί το Άγιο Πνεύμα. Ποιος σου δεσε το δικαίωμα εσένα να διαστρέψεις αυτόν τον ναό. Πες μου, όταν ήσουν στην κοιλιά της μάνας σου, έδωσε εντολή η μάνα σου και παρήθης αρσενικός, φιλικός, αρχιμανδρίτης, δεσπότης, κοριτσάκι, αγοράκι, παιδί, οτιδήποτε. Έδωσε εντολή και παρήθη, ούτε μία τρίχα από τη κεφαλή σου δεν μπορεί να πειράξεις και αγαπητέ μου κάτι άλλο. Τίποτα δεν μπορεί να πειράξεις και πάνω σε αυτό. Και κάτι άλλο του πάω. Να θυμίσω σε εκείνους οι οποίοι αυτές τις μέρες έχουν ξεσαλώσει και ιδιαιτέρως με συγχωρέσουν που είστε νέοι άνθρωποι. Μερίδα της νεολαίας, δεν είπα όλη η νεολαία. Μερίδα της νεολαίας και πράττουν κορονοπάρτ και δεν λογαριάζουν κανέναν και υβρίζουν αστυνομίες, παπάδες, πολιτικούς κλπ. Λέει ο Παύλος, οποιοδήποτε αμαρτία κάνει ο άνθρωπος άλλη, την κάνει έξω από το σώμα. Ο δε πορνεύον εις το ίδιο σώμα.
είπε, εκείνος ο οποίος έρχεται και πορνεύει και μηχεύει, μέσα στο σώμα του πάζει την αμαρτία και τον διάβολο, το προσθέτω εγώ. Αυτά είχαν να πούμε σε όλους. Να, σε διατέστησαν οι Άγιοι Έμβροι σε τεσσαράκοντα μάρτυρες. Είπαμε όχι στον τρόπο με τον οποίο ήθελε η τότε εξουσία, θρησκευτική, πολιτική, ιδεολογική, να τους βάλει σε σειρά. Στην Πάξ Ρωμάνα, στην εποχή εκεί, την ειρήνη που είχε τη σφραγίδα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Σήμερα είναι New Way. Είχες γιάνει, είχα πάει. Αυτά λοιπόν έχουμε να πούμε, προσέξτε. Δεν θέλουμε να έχουμε εναντίον των αρχόντων μας και της εξουσίας. Όχι, κάτι άλλο. Θα την βοηθήσουμε όταν χορεύεται σωστά. Όταν δεν χορεύεται όμως σωστά, θα σας πούμε και εμάς. Θα σας πούμε και εμείς. Δρυμίσουμε όχι μόνο με βάσεις, αλλά γλυκείς ο παράδεισος. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών.